αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση για αυτήν την σύναξη. Και οι λόγοι είναι πολύ μεγάλοι. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και ως το αιώνας. Ή με έψιλον γιώτα. Ημί ή εστί. Είναι το ρήμα ημί. Να είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Γιατί άραγε. Είναι εκ Θεού, διότι δούλευα εχθές ένα άρθρο του μεγάλου θεολόγου Παύλου Ευδοκίμοφ από την ρωσική διασπορά που έζησε στο Παρίσι, στο Institut de Saint-Serge της Ορθοδόξου Ρωσικής Διασποράς. Το άρθρο αυτό πραγματεύεται για την δύναμη του λόγου. Λόγος με κεφαλαίο λάμδα που είναι ο Χριστός και λόγος με μικρό λάμδα που είναι ο εκφερόμενος λόγος του λογικού όντους του ανθρώπου. Στο άρθρο αυτό λοιπόν πραγματεύεται ο Παύλος Ευδοκίμων διεξοδικότητα. Το τι εννοεί για τον εβραϊκό λόγο με λάμδα μικρό η έννοια του ονόματος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου. Όπου είναι το όνομα του είναι αυτός παρόν. Ταύτισης ονόματος και ουσίας όντως Θεού είναι τρομερό και υπάρχει μόνο στην εβραϊκή παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό το όνομα και εκεί που είναι το όνομά του είναι και αυτός και η πόλη που είναι το όνομά του είναι η Ιερουσαλήμ και είναι και αυτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και έχουμε πλήρη άγνοια του τι θα πει να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου όταν ο Εβραίος αρχιερεύς είχε δικαίωμα μόνον αυτός να εκφέρει, να προφέρει το όνομα του Θεού που δεν είναι ένα όνομα αλλά ιδιότητα. Όταν τον ρωτάει ο Μωυσής ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς και μου λέει να βγάλω το παπούτσι μου γιατί ο τόπος είναι ιερός και του απαντάει Γεχβεθ, εγώ είμαι ο Ον με ωμέγα, με το χ του ημί. Είμαι αυτός που είμαι, όχι υπάρχουν, αλλά είμαι. Και το είμαι είναι όλη η οντολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας αργότερα. Δεν λέει λοιπόν ένα όνομα, με λένε Παύλο, με λένε Γιάννη. Ημί ο Ον, με αυτήν την οντολογία της θεότητος έχουμε κατονομάσει την ουσία της θεότητος, γιατί δεν υπάρχει όνομα. Ένα όνομα θα δοθεί μετά στον γιο του, Ιησούς Ιεσέ, και είναι το υπεράνω όνομα όλων των ονομάτων. Σωτήρας θα πει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκφορά του ονόματος κατ' ιδιότηταν, δηλαδή η ιδιότητα της θεότητος είναι ότι είναι πάντα, είναι πανταχού, είναι. Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Και μια άλλη του ιδιότητα είναι ότι ο Θεός είναι Άγιος, ο μόνος Άγιος και είναι Αγίος, είναι απαυόμενος. Καλά και οι Άγιοι μας οι άλλοι τι είναι. Γίνανε Άγιοι, αγιάστησαν, δεν ήταν Άγιοι. Ο Θεός είναι Άγιος. Πάλι το ρήμα ημί είναι Άγιος. Και τι άλλο είναι. Και ισχυρός. Και τι άλλο. Και αθάνατος. Και μας έφτιασε κατ' εικόναν του. Δηλαδή ελεύθεροι. Αν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς καθομοίωση. Δηλαδή και Άγιοι όπως έγιναν οι Άγιοι μας. Και ισχυροί. Και βουνά να μετακινούμε και αθάνατοι. Μόνο αυτό το καθομοίωση μας το έδωσε σαν μια εξελικτική πορεία. Μπορείτε να γίνετε. Πώς, αν σεβαστείτε ότι από όλα μπορεί να φάτε. Από αυτό εάν θα φάτε
θα πεθάνετε. Άρα δεν θα είσαστε. Θα πεθάνετε. Δεν το απαγόρευσε. Απλώς επέστησε την προσοχή. Διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και η ελευθερία του ανθρώπου είναι το κατοικόνον Θεού. Το μόνο που είναι ελεύθερο είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το κατοικόνον Θεού. Και αν θέλει, μέσα από την ελευθερή του βούληση και απόφαση μπορεί να γίνει και καθομοίωση Θεού. Εκεί τα έκανε ο Αδάμ χάλια. Βιάστηκε να γίνει Θεός. Όποιος βιαστεί σαν τον αιωσφόρο να γίνει εκεί που πρέπει, θα φάει τα μούτρα του. Αλλά η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη, διότι εστηρίχθην εγώ με τα πολλά διπλώματα, χρόνια πολλά, και στηρίζομαι μέχρι σήμερα σε αυτήν την μορφή, της οποίας η παρθενία, η αγνώτης, η αθωότης με στηρίζει. Εμέναν με τα πολλά διπλώματα σήμερα βρίσκεται εδώ και στηρίζεται. Από τι? Από την σύναξη εν το ονόματι του. Διότι λέει, όπου θα είναι συνηγμένοι από δύο και επάνω, εν το ονοματί μου, όχι να πιούνε μπύρα ή κονιά, αλλά για το όνομα του είμαι και εγώ παρόν. Σε αυτήν την σύναξη λοιπόν εδώ, που είμαστε πάνω από δύο, στο όνομα του είναι αυτός εδώ παρόν. Διότι ομολογουμένως η σύναξη αυτή είναι εν το ονοματί του, ούτε εν το ονοματί μου, ούτε εν το ονοματί της. Και θέλω να πω ότι η μοίρα των ανθρώπων προδιαγράφει από αυτόν που έγινε άνθρωπος. Ο μόνος αναμάρτητος, και αυτός επειδή είναι ελεύθερος κατ' εικόναν του πατρός του, αποφασίζει όχι από ανάγκη, όχι για να αποκατασταθεί η τιμή του Θεού. Αυτά είναι δυτικόφερτες ιδέες που δυστυχώς διείσδησαν. Και στην Ορθοδοξία τι θα πει, ήθελε να αποκατασταθεί ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι κανένα ελεηνό μούτρο της φεουδαρχικής τάξης. Προσβάλαμε τον κύριο Κόμη ή τον κύριο Δούκα και ζητάει αποκατάσταση στη τιμή του και ζητάει μονομαχία και πετάει το γάντι. Αυτά είναι βαρβαρικών λαών, όπως οι Φράγκοι, γερμανικό φύλλο, οι οποίοι έφεραν αυτού του είδους τις δοξασίες. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Θεός έχει την απόλυτη αγάπη που είναι το έλεος, που είναι μεγάλο του το υπέρβαρο, πιο βαρύ από κάθε μας αμαρτία. Και το έλεος είναι η αγάπη χωρίς ίχνος πληγωμένου εγώ. Γιατί όλοι μας μπορεί να ξεπεράσουμε το εγώ μας, να συγχωρέσουμε. Κάπου υπάρχει όμως ένα κομματάκι του εγώ που έχει πληγωθεί. Το έλεος του Κυρίου είναι η ολοκληρωμένη αγάπη, χωρίς ίχνος πληγωμένου εγώ. Αυτό λοιπόν το έλεος τον οδηγεί, αυτή του η αγάπη, στο Σταυρό. Επειδή είναι αναμάρτητος, για ποιο λόγο? Γιατί παίρνει απάνω του όλη την αμαρτία εμάς των κουφαριών που κινούμεθα στον κόσμο, για να σταυρώσει την αμαρτία επί του Σταυρού, ο αναμάρτης.